Μπράβο. Από εδώ στρίβουμε. Α, όπα. Όχι. Το κλίμα το πλέγουμε. Δεν έρχεται, πάμε. Ξέρεις μάνα ότι είναι το κλίμα το πλέγουμε. Όχι. Είναι ένα φυτό που μπορεί να πιάνει αθράπουστο όσος παίρνει το λουλούδι. Αλήθεια. Ναι. Εκεί πέρα ήταν στο κλίμα το πλέγουμε, ξέρεις τι υπάρχει. Τι. Πολύχρωμο λουλούδι. Ναι. Ναι. Τέλειο. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Στο κανάλι μας. Στο κανάλι μας. Επιτέλους ήρθε το καλοκαίρι, βάλαμε φουστάνι. Νάτι, Κωνσταντίνε! Εδώ είναι! Κοντά μας! Νάτι, εδώ μπροστά! Επάνω, νάτος είναι μια μύγα! Ναι! Νάτι, γελώνα μας! Εγώ νομίζω κουνάει το κεφάλι της. Τώρα που βγήκαμε μου θυμίζουν τα πρώτα βιντεάκια που κάναμε βγαίνοντας από το σπίτι και είναι πάρα πολύ ωραία. Η ώρα είναι 9.30. Μόλις φάγανε πρωινό και τους πάω στο πάρκο κατευθείαν. Και ναι, θα είναι ένα vlog καθημερινότητας, όπως πάντα. Και ξέρετε, καλοκαίρι από εδώ και πέρα θα έχει πάρκα. Εδώ ξέρετε τι μιλάω. Κοίτα πως κουνάει το κεφαλάκι της. Πολύ ωραία το κουνάει, βλέπω. Εγώ το έβλεπα αυτό πριν. Vad hade alla fest, fest hela dagen. Det blir från livets grott kvar. Λοιπόν, είναι η επόμενη μέρα από τη χθεσινή. Καθάρισα το σπίτι, έκανα δουλειές και τώρα κατέβηκε ο Στερίος, θα πάμε πάλι βόλτα, ρε παιδί μου. Γιατί σήμερα είναι η τελευταία μέρα που έχει ήλιο, από αύριο, από σήμερα ξεκινάνε βροχές, δεν ξέρω. Και διάβασα ένα σχόλιο σήμερα. Σήμερα. Ναι, τέλος πάντων. Ένας λέει, απαιτεί να δει το αμάξι. Και ότι σας δουλεύουμε, κάτι τέτοιο ρε παιδί μου. Και αποφάσισα να το δείξω μόνο για την πάρτη του. Γιατί εντάξει, μπορεί εμείς να μην το χρησιμοποιούμε και να το έχουμε παρκαρισμένο, ξέρω εγώ. Αλλά θα σας το δείξω. Γιατί εντάξει. Από τη στιγμή που κάποιος απαιτεί κάτι, δεν μπορείς να το αρνηθείς, κατάλαβες. Είστε έτοιμοι?
Τελικά πήραμε ένα κόκκινο αμάξι και δεν ήταν Ford, ήταν Audi. Θα σας το δείξω, αλλά δεν θέλω να μας το ματιάσετε. Εντάξει, πάμε! Τελικά ο Σέργιος αποφάσισε να πάρει μονοθέσιο, γιατί και πήρε τα αυτά. Εννοείται κάνω πλάκα. Το αμάξι μας λοιπόν, που θέλει ο Κυριούλης να το δείξει, εγώ δεν ξέρω και εγώ τι είναι, είναι παρκαρισμένο σε ελεύθερο πάρκινγκ, το οποίο απέχει, ξέρω εγώ, 3-4 χιλιόμετρα από το σπίτι μας. Δεν είναι ότι το έχουμε κάτω από το σπίτι και δεν σας το δείχνω. Επίσης, την ημέρα που το έφερε ο Στέργιος, έχω κάποια βιντεάκια, τα οποία είναι οικογενειακά βιντεάκια. Δεν είναι για... Δεν δείχνουμε τα πάντα, αυτά που βλέπετε στα βιντεάκια. Δεν είναι ότι περνάμε μέσα στην ημέρα μας. Έτσι. Το νερό θα ξεχάσω, είδες. Λοιπόν, το αμάξι μας που λες είναι 3-4-5 χιλιόμετρα μακριά από εδώ πέρα. Όχι, 3-4, κάπου τόσο. Οπότε, επειδή εσύ θες να το δεις και εννοείται, γιατί και εγώ θέλω να σας το δείξω. Αλλά πρώτα απ' όλα δεν θα το απαιτήσεις από έναν ξένο να σου δείξει τα υπάρχοντά του και τα πράγματά του. Έτσι. Γιατί από ό,τι γνωρίζω εδώ πέρα πληρώνεις κάτι για να μπορείς να παρκάρεις στους δρόμους και δεν ξέρω εκεί. Και εκεί πέρα που είναι παρκαρισμένο το αυτοκίνητο μας είναι free. Φάει. Είναι ελεύθερο. Οπότε θα το δείτε όταν θα το δούμε κι εμείς. Εντάξει. Τη Δευτέρα ο Στέργιος έχει ραντεβού όπου θα το δηλώσει και δεν ξέρω τι, και μόλις πάρουμε τα κατάλληλα χαρτιά και θα μπορούμε να το κυκλοφορήσουμε. Έτσι. Θα σας δείξω και το αμάξι μας, θα σας δείξω πω κάψα. Θα σας δείξω και το αμάξι μας, θα σας δείξω και το... και τα καρεκλάκια μας και όλα μας. Οπότε, πάμε στη φαμίλια. Πείτε γεια, φαμίλια. Πείτε γεια. Γεια. Όχι, όχι για αυτοκίνητα, για ανθρώπους. Για πεζούς. Α, και βάρκες. Ανοίξανε και στο Wiesbaden τα πάντα από χθες. Έχει βαρκούλες με στη λιμνούλα, μπαίνεις και κάνεις. Θα πας και σε μια βάρκα να κάνουμε. Τι λες καλέ. Ότι γιατί είναι οι άνθρωποι εκεί. Ο θείος και η γιαγιά. Λείπουνε. Ναι, λείπουνε. Κοίτα τι ωραία. Κοίτα τι ωραία αυτή η μαμά. Γεια. Σε βλέπω. Σε είδα. Κοίτα. Σε βλέπω. Μαλώνουν οι πάπιες. Σταμάτησαν τώρα. Μικρά παπάκια! Μπαμπά! Μπαμπά, έλα να δείτε μικρά παπάκια! Τρώνε ρε φίλε! Πολύ στρώσαμε το σεντόνι μας. Παίζεις κιθάρα! Σεντονάκι που δεν έκαμε στο κρεβάτι, το χρησιμοποιούμε πλέον για πίκνικ. Ενώ θα έβρεχε μία η ώρα, τώρα που μπήκα και είδα τον καιρό, λέει θα βρέξει στις 4.
Μπορεί να μην βρέξει καθόλου τελικά. Πάντως έχει πολύ ωραίο καιρό. Έχει 27 βαθμούς. Νομίζω. Είναι πολύ ωραία. Είμαστε όλοι πολύ καλοκαιρινά αντιμένοι. Δεν σκάσαμε μέχρι να φτάσουμε εδώ πέρα. Αλλά τώρα κάθομαι εδώ στο σεντανάκι. Έβγαλα και τα παπούτσια μου γιατί είναι άσπρα πρώτα απ' όλα. Και φοράω και άσπρες κάλτσες, οπότε ούτε με τις κάλτσες μπορώ να παίξω στα χορτάρια. Θα κάτσουμε λίγο εδώ, μετά θα πάμε να βρούμε την παιδική χαρά ή θα παίξουμε εδώ. Α δούμε. Πάμε να σας δείξω πώς παίζουν οι ρακέτες. Πέτω το δες μπροστά σου έτσι, μπροστά πάνω. Έλα σε δείξω. Θα το πετάξω όλοι να το πεις, εντάξει. Έτσι πέτα το! Σας Κωνσταντίνε! Μπράβο! Ναι ρε φίλε, δεν έχουμε φαΐ. Πάπιες, συγγνώμη. Είναι πάπιες. Άκουσες τι είπε το λουλούδι μου? Μην τις κυνηγάς. Άντε το ποδήλατό μας. Σε λίγο θα πει. Έχουμε μία ταινίστρια και ένα ποδηλάτι. Τώρα να γυρίσεις και κατά εδώ, ναι? Γεια, άντε. Άντε Μαρίς, μπράβο! Έρχεται το bubble tea. Δεν πολύ φαίνονται τα bubble. Στην Τολεμαϊδα έχει σίγουρα και σε όλη την Ελλάδα. Ο Σέργιος ανυπομονεί να δοκιμάσει. Πήραμε τσαγάκι στην Πτολεμαϊδα. Εμείς δεν είχαμε τσάι, είχαμε γρανίτα. Νομίζω τσάι. Α, είχε και τσάι νομίζω, λέει ο Στέργιος. Τσάι. Δεν έχει αγάπη μου. Τσάι. Ήπιες. Πήρα πράσινο τσάι με και γεύση blueberry, kimberry. Το μεγάλο και καλά 5 ευρώ. Ωραίο είναι, είναι γλωσσιστικό βασικά. Και αυτά τα φουσκίτσες είναι όλα τα λεφτά. Και πώς περάσατε? Σούπερ φανταστικά! Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, ήταν έτσι ωραία μέρα. Είχε πολύ ήλιο, παίξαμε και μπάτμιντον. Πολύ καλά. Προετοιμαζόμαστε. Εγώ έπαιξα σήμερα, την Ειρήνη μαζί. Και την Ειρήνη κάναμε πόσο τέτοια. Με το Στέργιο δεν κατάφερα να κάνω τίποτα. Αλλά ήταν πολύ ωραία. Οπότε τα λέμε στο σπίτι! Δεν σας δείξαμε το μεταξύ τι πήραμε για την Ξανθούλα. Τα ποδάκι, που τι κάνει η Ξανθούλα? Λυπημένα. Και... χαμογελαστό. Και είναι ροζ και μπλε, το πήρα από το Amazon. 3 ευρώ, 3,5 ευρώ. Τελειότητα. Και όπως είδατε στα τσάγια που πήγαμε εκεί πέρα στο Bubble Tea, είχε πάρα πολλά. Και τώρα παίζουμε με την Ξανθούλα, οπότε σας αφήνω. Μόλις βγήκα στο μπαλκόνι να ετοιμάσω το βίντεο, ξέρω, για την Κυριακή. Και δεν έβρεξε τελικά σήμερα. Οπότε ελπίζω να μην βρέξει ούτε αύριο που δείχνει βροχές. Γιατί δείχνει βροχές σίγουρα μέχρι την Τετάρτη. Εδώ θα σας αφήσω, εδώ θα σας κλείσω. Κοίμησα τον Κωνσταντίνο, ο Στέργιος κοίμησε την Ξανθούλα και κοιμήθηκε κιόλας. Σε λίγο θα σηκωθεί λογικά. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να φέρνετε τα σχόλιά σας, να κάνετε τα like σας. Να μας ακολουθείτε στο Instagram, εννοείται. Δύο βιντεάκια πιο πριν έχει διαγωνισμό. Όποιος θέλει και δεν έχει πάρει μέρος, να μπει να πάρει μέρος. Αύριο Δευτέρα θα κάνουμε live την κλήρωση. Σίγουρα μέχρι τη στιγμή που θα δείτε αυτό το βίντεο θα έχουμε αποφασίσει και τι ώρα θα γίνει η κλήρωση.
Οπότε θα το γνωρίζετε, θα το έχω και στο κουτί των πληροφοριών. Και ναι, τα λέμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Tschüss!